Κοιτάξτε, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση των μονοπωλίων, των πολέμων, των λόμπι, είναι γεγονός ότι αποστρέφεται ο κόσμος αυτή την ένωση, αυτή τη φυλακή των λαών, δημιουργούνται εξελίξεις, όπως φαίνεται, εξελίξεις όμως που δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση που λέμε της Ευρώπης, της ευημερίας, του σοσιαλισμού, αν θες, της λύσης των προβλημάτων του λαού. Γιατί εδώ οι πόλεμοι είναι αυτοί που κυριαρχούν και ο κόσμος καταδικάζει, αν θέλετε, αυτή την εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό που λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός ή η Νέα Δημοκρατία, ότι συμμετέχουμε γιατί θα πρέπει, είμαστε Ευρώπη και πρέπει να συμμετέχουμε και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ κτλ. Ίσα-ίσα που καταδικάστηκε από έναν κόσμο, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι, δεν είναι λίγοι. Και γιατί έφυγε, καταδίκασε όλη αυτή την πολιτική, ακούστε, βεβαίως. Απήχαν, αλλά και, ναι, και μειώθηκε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κατά ένα εκατομμύριο ψήφους. Βεβαίως, το ΚΚΕ σημείωσε μεγάλη άνοδο. Και γιατί σημείωσε μεγάλη άνοδο? Γιατί ο κόσμος εκτίμησε ότι έκανε μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση όλη αυτή την περίοδο μετά τις βουλευτικές εκλογές, μπήκε μπροστά σε κάθε αγώνα και είναι γνωστό ότι εδώ στην περιοχή της Λάρκο, για παράδειγμα, τα ποσοστά είναι εκτοξεύστηκαν. 45%. Γιατί αυτό? Γιατί ο κόσμος εκτίμησε πράγματι την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των αγροτών και έδωσε μια μεγάλη άνοδο στο ΚΚΕ. Αυτό το ρεύμα που λέμε αμφισβήτησης ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η δύναμη του ΚΚΕ θα είναι δύναμη η οποία θα ενισχύσει το εργατικό λαϊκό κίνημα το επόμενο διάστημα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ.